Μόνο μία πτήση κάθε μέρα θα πραγματοποιείται, καθώς όπως όλα δείχνουν, από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου από Καβάλα για Αθήνα, όπως έκανε γνωστό η Aegean με την πολιτική δρομολογίων που πρόκειται να ακολουθήσει. Αυτή η πολιτική στοχεύει σε υποβάθμιση του αεροδρομίου Μέγας Αλέξανδρος όσο και της Καβάλας, αναφέρουν οι τοπικοί φορείς. Εμείς είχαμε από καιρό απευθυνθεί και σε άλλες εταιρείες, γιατί με το να παρακαλάς την Aegean δεν πετυχαίνεις τίποτε. Πρέπει να προσελκύσουμε ανταγωνιστές. Αυτό είναι το βασικό. Η κυρία Ιωσήφιδου στην επιστροφή της από Ρωσία και Αθήνα θα σταματούσε στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία της Aegean για να μιλήσει. Αλλά καταλάβαμε ότι δεν γίνεται τίποτε έτσι. Πρέπει να μιλήσουμε με τους εκπρόσωπους του Μουζενίδη, λέω εγώ, ο οποίος κάνει ένα σωρό εσωτερικές πτήσεις. Πρέπει να βάλει και την Καβάλα στο πρόγραμμα των εσωτερικών πτήσεων, δοκιμαστικά έστω, και νομίζω ότι τότε θα καταλάβει και η Aegean. Αυτό το πραγματικά της Aegean Ολυμπιακής δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, για ποιο λόγο υποβαθμίζουν τόσο πολύ το αεροδρόμιο της Καβάλας και την αεροπορική σύνδεση Καβάλας Αθήνας. Ήδη πριν από 20 μέρες στείλαμε επιστολή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον ιδιοκτήτη της Aegean, τον κύριο Βασιλάκη, και μάλιστα ζητώντας κάποια στιγμή να έχουμε και μία συνάντηση προσωπική. Πραγματικά δεν μπορεί ένα αεροδρόμιο το οποίο παρουσιάζει τόσο μεγάλη αύξηση ετήσια και σε επισκέπτες και σε αεροπορικές συνδέσεις να βλέπουμε να υποβαθμίζεται από την ίδια τη δικιά μας την εταιρεία. Το πλήγμα στον τουρισμό και την οικονομία της πόλης θα είναι βαρύ, και μάλιστα σε μια εποχή που παρατηρείται έξαρση της τουριστικής κίνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε μία από τις 7 μέρες της εβδομάδος έχει και διαφορετική ώρα αναχώρησης, ενώ πιο συγκεκριμένα οι ώρες αναχώρησης καθημερινά, όπως όλα δείχνουν, τη Δευτέρα 11 και 10 το πρωί, την Τρίτη 10 παρα 25 το βράδυ, την Τετάρτη 7 παρα 20 το πρωί, την Πέμπτη 10 η ώρα το βράδυ, την Παρασκευή 10:30 το βράδυ, το Σάββατο 11 και 4 το πρωί, για την Κυριακή 10:30 το βράδυ. Το συγκεκριμένο ωράριο θα ίσχυσε από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου έως την Κυριακή 28 Οκτωβρίου του 2018. Νομίζω ότι σαν Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας, πέρσι που είχε ξανασυμβεί κάτι ανάλογο, είχαμε στείλει επιστολή και στα κεντρικά της Aegean. Νομίζω ότι η Καβάλα, όχι μόνο δεν θα πρέπει να μειωθούν τα δρομολόγια, αλλά στην Καβάλα θα πρέπει να αυξηθούν τα δρομολόγια, και μάλιστα το αεροδρόμιο της Χρυσουπόλεως που είναι στην Καβάλα, στον νομό Καβάλας, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει εθνικής εμβέλειας, δηλαδή να είναι αεροδρόμιο το οποίο να κατεβαίνουν ακόμα περισσότερες πτήσεις και περισσότερες εταιρείες. Όπως έκανε γνωστό στο ένα τσάνελ ο Διαπεριφερειάρχης Τουρισμού Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για το θέμα της Aegean εντός της μεγάλης εβδομάδος. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα το αεροδρόμιο της Καβάλας ανταπεξήλθε πλήρως και ικανοποιητικώς λόγω των εργασιών που γινόταν στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας με τις πτήσεις που είχαμε, το μεγάλο αριθμό των πτήσεων ανταποκρίθηκε πλήρως και σε ικανοποιητικό βαθμό, όπως είπα, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει η πολιτική των μειωμένων δρομολογίων της Aegean. Σκοπός μου και στόχος μου είναι τη μεγάλη εβδομάδα, και σας το λέω και σήμερα μέσα από την συνέντευξή μου, θα αναλάβω μια πρωτοβουλία να καλέσω τους φορείς, την Ένωση Ξενοδόχων Καβάλας και Θάσο, το Δήμο Καβάλας, το Επιμελητήριο, ήδη έχει συνταχθεί επιστολή και θα σταλεί, ώστε την επόμενη εβδομάδα να δούμε από κοινού πώς μπορούμε να δράσουμε μαζί με τον Διευθυντή της Fraport στο αεροδρόμιο της Καβάλας, ώστε να κατεβούμε στην Αθήνα και να συναντήσουμε τόσο την Fraport, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Καβάλας, αλλά και την Aegean.